Καλημέρα σας, είσαστε την ελληνική ομάδα Διάσου Αρκαδίας. Βρισκόμαστε στην Πλάκα. Ποια είναι η αποστολή της ομάδας σήμερα εδώ? Καλή σας μέρα και από την ελληνική ομάδα Διάσους. Υπάρχουν ορισμένα άτομα από τη Ράδιο Ερασιτέχνες, οι οποίοι θα το σηκώσουν κάποιο μπαλόνι το οποίο θα πάει στην τροπόσφαιρα. Σκοπό έχει να γίνουν ορισμένες μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων. Ο ρόλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης είναι, μας καλέσανε μάλλον, όταν θα πέσει το μπαλόνι προς τη κάτω στο έδαφος, να πάμε για την περισυλλογή του μπαλονιού. Τώρα το πού θα πέσει και θα το γνωρίζουμε βάσει των GPS και βάσει ορισμένων μετρήσεων που θα γίνουν. Σκοπός της ομάδος είναι αφενός να περισυλλέξουμε τον μπαλόνι και αφετέρου είναι μια άσκηση και για εμάς, γιατί σήμερα είναι ένα μπαλόνι, αύριο μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, κάποιος άνθρωπος χαμένος. Οπότε η ομάδα σας έχει άμεση σχέση με τη σημερινή... Ναι, χρησιμοποιούμε GPS, χρησιμοποιούμε... Όλες τις τεχνολογίες. Αρκετές τεχνολογίες, όχι όλες, γιατί θερμική κάμερα, GPS. Οπότε το σημερινό πείναμα αποτελεί μέρος της δικιάς σας κατά μεγάλο ποσοστό, ναι. Κατά μεγάλο μέρος είναι και παρατηρούμε μια άσκηση. Παράλληλα είναι και μια άσκηση για την ελληνική ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας. Παρατηρούμε ότι η ομάδα σας είναι πανταχού παρούσα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και έχετε μεγαλώσει και σε άτομα από ό,τι ξέρω. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε κάνουμε. Υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι οι οποίοι σε δυσκολεύουν. Έχουν ενημερωθεί, επειδή δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς θα πέσει αυτό το μπαλόνι, γιατί θα πάει στα 30-32 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Έχουν ενημερωθεί και οι όμοροι νομοί, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία, η Μεσσηνία. Οπότε υπάρχει μια ευρύτερη κινητοποίηση. Υπάρχει μια ευρύτερη κινητοποίηση. Θα γνωρίζουμε από την ώρα που θα σηκωθεί το μπαλόνι μέχρι μετά από μια μισή ώρα θα γνωρίζουμε το που θα πέσει. Περισσότερα για τον μπαλόνι το γνωρίζουν οι διοργανωτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Λιγδόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στη Μεγαλόπολη, στο χώρο της, του ελικοδρομίου, του αεροδρομίου της Πλάκας, έτσι. Τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ σήμερα? Είμαστε ραδιοερασιτέχνες. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα. Σκοπός είναι να κάνουμε ένα πείραμα. Θα αφήσουμε ένα φορτίο με ραδιοφάρους επάνω, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Θα συλλέξουν και τηλεμετρία με διάφορους αισθητήρες όσο ανεβαίνει προς το διάστημα, προς τη στρατόσφαιρα. Σκοπεύουμε να το στείλουμε μέχρι τα 30-35 χιλιάδες μέτρα, όπου το μπαλόνι αυτό θα διαραγεί λόγω διαφοράς πίεσης και θα επιστρέψει στη γη με αλεξίπτωτο, σε κάποιο διαφορετικό σημείο από αυτό που είμαστε τώρα. Το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, το έχετε προϋπολογίσει στο περίπου. Στο περίπου, ναι, αλλά αλλάζει ανά πάσα στιγμή με τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και ήδη έχουμε μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση να δούμε πότε θα το πετάξουμε. Υπάρχει ήδη κάποιος ιδιαίτερος λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή της Μεγαλόπολης? Ναι, έχει ορεινούς όγκους σε μεγάλη απόσταση, γύρω-γύρω, είναι οροπέδιο. Και η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι υπολογισμοί λέγανε ότι θα έχουμε δυτικούς ανέμους, οπότε θέλαμε να πάει ή προς το οροπέδιο της Τρίπολης ή ακόμα μακρύτερα προς την Εμαία. Με τα σημερινά δεδομένα βλέπουμε ότι θα κινηθεί νότια, νοτιοδυτικά. Προς την Καλαμάτα, περίπου. Προς την Καλαμάτα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε σχετικά με τη σημερινή ημέρα? Είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι ένα γεγονός που δεν το κάνουμε συχνά, να μαζευτούμε τόσο πολύ ραδιοερασιτέχνες σε ένα μακρινό τόπο από την Αθήνα για τον ίδιο σκοπό, και θα το χαρούμε πολύ αν έχουμε επιτυχία στο πείραμά μας. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε. Έχει μηδενίσει. Για να φέρει, τι να φέρει. Άφηνε σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Και ελάτε προς τα πίσω. Κράτα
κράτα σταθερά εσύ, να βεβαιωθούμε ότι ανοίξαν τα σκηνιά. Τρία, δυόμισο, δύο, ένα, γκολ!